Κάρτ ποστάλ της περίοδου ακμής της Σμύρνης. Μπορούν να θαυμάσουν οι επισκέπτες της έκθεσης «Εύμορφος πόλης» ταχυδρομικά δελτιάρια από τη Σμύρνη. Πρόκειται για 70 κάρτ ποστάλ με όλες τις εκφάνσεις της ζωής, στην οικονομία, στα γράμματα και στις τέχνες από το λεγόμενο και Παρίσι του Λεβάντε, από τη συλλογή του Προέδρου του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής Λουκά Χριστοδούλου και του ηθοποιού και συλλέκτη Λευτέρη Λαμπράκη, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της έκθεσης. Είναι αυθεντικές κάρτ ποστάλ. Πιο εύκολα ήταν τότε να έχουν κάρτ ποστάλ παρά φωτογραφίες. Δεν υπήρχαν τότε. Υπήρχαν μερικά επαγγελματικά γραφεία τα οποία δημιουργούσαν κάρτ ποστάλ και ως εκ τούτου έτσι διακινόντουσαν. Οι φωτογραφίες ήταν πολύ σπάνιο γεγονός εκείνη την εποχή. Ο πολιτισμός που είχαν αυτοί οι άνθρωποι στη Μικρά Ασία ήταν κάτι διαφορετικό από τον πολιτισμό που είχαν εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα ήταν ένας πληθυσμός που σε κατοίκους μπορώ να πούμε ήταν αντίστοιχο τον αριθμό της Σμύρνης, αλλά στη Σμύρνη είχαν μια ποιότητα πολιτισμού με θέατρα, κινηματογράφους, κλαμπ, περιπάτους, διαφορετικές ενδυμασίες και κουλτούρα. Ένα ταξίδι στην Ανατολή, ένα ταξίδι στην καθημερινότητα των Ελλήνων στη Σμύρνη που ήκμαζε. Η έκθεση αυτή λοιπόν μας δείχνει τη Σμύρνη, την κοσμοπολίτησα Σμύρνη, πώς ήταν πριν την καταστροφή. Κέντρο πολιτισμού, οικονομικό κέντρο, κοινωνικό κέντρο, διαμάντι και σημεία αναφοράς για όλη τη Μικρά Ασία. Και θα ανακαλύψουν αυτή την χαμένη έγκλη και την ζωή η οποία ξεριζώθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην Μικρασιατική καταστροφή. Επίσης, κάθε αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή είναι και μια υπενθύμηση του πώς θα πρέπει να πορευόμαστε με υπευθυνότητα, μακριά από λαϊκισμούς. Πρόκειται για ένα νοερό περίπατο στις γειτονιές της Σμύρνης, όπου χτυπούσε η καρδιά του ελληνισμού της Ανατολής μέχρι το 1922. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να προβάλλουμε, να αναδεικνύουμε και να χτυπάει η καρδιά της Μικράς Ασίας εδώ στα όμορφα Χανιά. Το χρωστάμε στους γονείς μας, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και περπατάμε στα δικά τους μονοπάτια. Οι Έλληνες λοιπόν, οι Μικρασιάτες αδερφοί μας ήρθαν εκεί, από εκεί, τα επίκησαν και την υπόλοιπη Ελλάδα. Μας έφεραν τον πολιτισμό τους, μας έφεραν τις τέχνες τους, τις γνώσεις τους και όλο αυτό το μείγμα που αποκαλούμε σύγχρονη Ελλάδα είναι αυτό που έχουμε και απολαμβάνουμε όλοι σήμερα. Είναι σημαντικό ότι εδώ στα Χανιά, στην Κρήτη συνολικά, υποδεχτήκαμε μετά την Μικρασιατική καταστροφή χιλιάδες κόσμου, ο οποίος εμπλούτησε και παρά τις δυσκολίες κατάφερε να ριζώσει, να δημιουργήσει και να τονώσει, αν θέλετε, τον πολιτισμό, την οικονομία και την κοινωνία συνολικά. Την έκθεση που αποτελεί προάγγελο των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν το 2022, οπότε και συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, συνδιοργανώνουν έως την Κυριακή 28 Νοεμβρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΕΔΙΧ ΚΑΜ, η Αδερφότητα Μικρασιατών Χανίων ο Άγιος Πολύκαρπος και η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη και οι ώρες λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 1 μετά το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, με την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας που ισχύουν για την COVID-19.